Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά και η τιμή που νιώθω να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, κοντά στους συναδέλφους βουλευτές των δύο επιτροπών, για την τακτική, αν θέλετε, αυτή η ενημέρωση σε ένα ζήτημα φλέγων, το οποίο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή, ιδίως τώρα εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών του Ιουνίου, της 9ης Ιουνίου. Κάναμε μια πρώτη συζήτηση το περασμένο φθινόπωρο και τώρα, αρχές Φεβρουαρίου, ερχόμαστε να επικαιροποιήσουμε την κουβέντα μας με αφορμή τη νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι ο προτινόμενος κανονισμός για την ίδρυση πανευρωπαϊκά μιας πλατφόρμας δεξαμενής ταλέντων. Έχω ετοιμάσει εδώ ένα κείμενο, αλλά όπως συνηθίζω δεν θα σας το διαβάσω. Θα προτιμήσω να σας μιλήσω από καρδιάς για να σας εξηγήσω το διακύβευμα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο γίνεται η συζήτηση. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας υπενθυμίζει μια σειρά από πράγματα. Πρώτον, ότι δίπλα στην παράνομη μετανάστευση και στην καταπολέμησή της, και θα μιλήσω αρκετά γι' αυτό, υπάρχει και η νόμιμη μετανάστευση και η ανάγκη νόμιμης μετανάστευσης με όρους και κανόνες στη βάση των αυξημένων αναγκών της ευρωπαϊκής οικονομίας και ιδίως της ελληνικής, η οποία σήμερα αναπτύσσεται ιδιαίτερα. Τα φώτα της δημοσιότητας πάρα πολύ συχνά τα μονοπολεί το παράνομο. Και αν θέλετε, πέρα από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων, των site, των πρωτοσέλιδων, των τηλεοράσεων, και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειά της στην διαχείριση αυτού του παράνομου. Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν προφανώς χρηματοδοτήσεις, υπάρχουν δεσμεύσεις για το πώς θα διαχειριστούμε τις παράνομες αφίξεις. Να σας πω ότι στη χώρα μας η πλειοψηφία σχεδόν των ετούν τον άσυλο έχουν έρθει στην Ελλάδα παράνομα. Δεν έχουν έρθει με αεροπλάνο, βίζα και διαβατήριο. Και η πλειοψηφία αυτών των παράνομων αφίξεων έχει διευκολυνθεί πάνω από 90% από την παράνομη διακίνηση. Άρα το ζήτημα έτοιμα ασύλου, παράνομη άφεξη και παράνομη διακίνηση λίγο πολύ ταυτίζονται. Και ο αγώνας μας είναι ενάντια στην παράνομη διακίνηση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Όμως, δίπλα σε όλα αυτά, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια και με τις νέες χρηματοδοτήσεις τις οποίες καταφέραμε να εξασφαλίσουμε, να θυμίσω ότι η Ελλάδα παίρνει για την περίοδο 21-27 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία για διαχείριση του προσφυγικού. 1 δισεκατομμύριο στο BMVI που αφορά κυρίως την προστασία των συνόρων και 500 εκατομμύρια στο AMIF, το Ταμείο Asylum Migration Integration Fund, για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Και δίπλα σε αυτά τώρα θα προστεθεί ένα μεγάλο μέρος αυτών των 2 δισεκατομμυρίων, τα οποία αποφάσισε επιτέλους το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά από μια καθυστέρηση που είχαμε στην τελευταία του συνεδρίαση, την 1η Φεβρουαρίου. Εμείς διεκδικούμε το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό από αυτό, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε με άνεση τις δράσεις που χρειαζόμαστε μέχρι το 2027. Να θυμίσω ότι πέρα από το 1,5 δισεκατομμύριο, ήδη η χώρα έχει τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα, ένα, και δεύτερον, τη μεγαλύτερη επιτυχία από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη διασφάλιση specific action, των ειδικών δηλαδή προγραμμάτων που βγάζει η Ένωση εκ των υστέρων, κοντά στα 100 εκατομμύρια επιπλέον του 1,5 δις, έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε διεκδικώντας τα με προτάσεις προγραμμάτων, τα οποία έχουμε υποβάλει το 22 και το 23 με πολύ μεγάλη επιτυχία, και είμαστε περήφανοι για αυτή την επιτυχία, προκειμένου να κάνουμε πράξη. Το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό και δεν μπορεί να το φορτώνεται ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά στη διαχείρισή του θα πρέπει να συμμετέχει συνολικά ο Ευρωπαίος φορολογούμενος, και αυτό κάνουμε. Όμως, η πρωτοβουλία της Επιτροπής, όπως σας είπα, επαναφέρει τη συζήτηση και στο άλλο κομμάτι της μετανάστευσης, στη νόμιμη μετανάστευση, για την οποία δεν συζητούμε αρκετά, δεν έρχεται στις εφημερίδες και στον δημόσιο διάλογο με τη ζέση που θα χρειάζονταν, και επιβάλλει το ζήτημα.
Διότι κακά τα ψέματα, και αυτό λέει η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι διαχρονικό, δεν είναι σημερινό. Είναι κάτι απολύτως συνυφασμένο με τον ανθρώπινο πολιτισμό, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι προϊόν της μετανάστευσης. Εμείς εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ίσως καλύτερα από τον καθένα, διότι έχουμε την μακρά ιστορική μνήμη σε σχέση με άλλους λαούς και έχουμε υπάρξει κατεξοχήν αποδημητικός λαός με μια τεράστια διασπορά η οποία ανθεί στο εξωτερικό, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία. Και βεβαίως ο ίδιος ο ελληνικός, ο ελλαδικός χώρος έχει γίνει από αρχαιοτά των χρόνων σταυροδρόμι συναντήσεως αυτών των μεταναστευτικών ρευμάτων. Αυτό που λέει η πρωτοβουλία αυτή της Επιτροπής, της Ursula von der Leyen, είναι ότι οι κοινωνίες που θα πετύχουν τον 21ο αιώνα είναι οι κοινωνίες που μπορούν να προσελκύουν ταλέντα. Οι κοινωνίες που μπορούν να φέρνουν ταλέντα από άλλες χώρες με βάση τις δικές μας επιλογές, με αυστηρούς όρους και κανόνες, στη βάση πάντα της νομιμότητας και της λελογισμένης μετανάστευσης, αλλά που παραδέχεται ότι το φαινόμενο είναι εδώ και είναι μία ευκαιρία, δεν είναι μόνο κίνδυνος και πρόβλημα, αλλά και μία ευκαιρία ανάπτυξης. Και νομίζω ότι είναι κρίσιμο και χρήσιμο να δούμε και αυτή την πλευρά του φαινομένου ως ευκαιρία ανάπτυξης και περαιτέρω ευημερίας της ελληνικής κοινωνίας. Παίρνει λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία το μοντέλο μιας πολύ πετυχημένης χώρας που βρίσκεται στην πρωτοπορία, αν θέλετε, πολύ πετυχημένης ως προς αυτά, στην προσέλκυση ταλέντων, που βρίσκεται στην πρωτοπορία σήμερα της μετανάστευσης, που είναι ο Καναδάς. Στον Καναδά, ξέρετε, μόνο το 2023 υπήρξαν 400 περίπου χιλιάδες νόμιμοι μετανάστες. Έναν συνολικό εγχώριο πληθυσμό των 40 εκατομμυρίων είναι περίπου το 1%. Είναι ένα μεγάλο ποσοστό για έναν χρόνο. Δεν έχει αναπτυχθεί αντιμεταναστευτικό κύμα και ρεύμα όπως νοτίως του Καναδά. Βλέπετε σήμερα ή σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Έχουν ένα σύστημα ανοιχτό, με ένα point system, όπου ο κάθε ένας πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση και με βάση τα προσόντα του να γίνει ή να μην γίνει δεκτός στα προσόντα του και τις ανάγκες της καναδικής οικονομίας να γίνει ή να μην γίνει δεκτός. Είναι ένα μοντέλο πολύ προωθημένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πρώτο βήμα, μια κοινή ευρωπαϊκή πλατφόρμα δηλαδή, στην οποία θα συμμετέχουν οι χώρες εθελοντικά. Θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρη έκταση από το 2028 και στην οποία θα μπορούν να εγγράφονται οι χώρες με βάση τις ανάγκες τους και οι πολίτες τρίτων χωρών να αιτούνται και να μεταναστεύουν με έναν συντεταγμένο τρόπο. Τα λέω όλα αυτά εν όψη και των ευρωεκλογών, γιατί πιστεύω ότι στην Ελλάδα, και καμιά φορά ξέρετε η μεψιμηρία και ο μηδενισμός οδηγεί σε ένα εθνικό αυτομαστίγωμα, έχουμε πετύχει πάρα πολλά στο μέτωπο της μετανάστευσης. Και μιας αποτελεσματικής πραγματικά μεταναστευτικής πολιτικής, που εκμεταλλεύεται το φαινόμενο, το αξιοποιεί ως ευκαιρία, αλλά ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αυστηρό στο παράνομο και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης. Και νομίζω αυτό βγήκε και από την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα της αρμόδιας Ευρωπαίας Επιτρόπου. Τα λόγια του Μαργαρίτη Σχοινά είναι δεδομένα. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον ευχαριστώ και εγώ προσωπικά για την άριστη συνεργασία που έχουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Μαργαρίτη Σχοινά, όπως ξέρετε, είναι Έλληνας και μάλιστα συμπατριώτης μου από τον Βορρά στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι, κύριε Καλαφάτη? Χαλκιδική καταρχήν, στη Φούρκα, τον διεκδικεί η Φούρκα. Αλλά στη Θεσσαλονίκη πήγε σχολείο. Ό,τι και να πει ο Μαργαρίτης Σχοινάς, βεβαίως μπορεί κάποιος να το πει ότι τα λέει γιατί είναι Έλληνας. Το σημαντικό είναι εδώ ότι έχουμε μια Σουηδέζα επίτροπο με τις γνωστές ευαισθησίες, δεν είναι ανάγκη τώρα να πω περισσότερα, της Σουηδίας, από αντίπαλη πολιτική παράταξη, από την Σουηδική Σοσιαλδημοκρατία και, για να είμαι ακριβής, από τα βάθη
για όσους ξέρουν την πορεία της και ξέρουν λίγα από τα σουηδικά πολιτικά πράγματα, από τα βάθη του Σουηδικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, η οποία ήρθε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου, η Ήλβα Γιόχανσον, την οποία και αυτή ευχαριστώ πολύ για την άψογη συνεργασία που έχουμε, για να πει ότι η Ελλάδα είναι μοντέλο, πρότυπο διαχείρισης του μεταναστευτικού. Και λίγο πολύ και αυτή να ακολουθήσει την ελληνική πολιτική που λέει πολύ αυστηρή πάταξη των δικτύων των διακινητών. Γι' αυτό όπως είδατε και στην τελευταία τροπολογία που φέραμε πριν τα Χριστούγεννα και ψηφίσαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία 262 ψήφων στην Ολομέλεια της Βουλής, προβλέπεται η ίδρυση, η θέσπιση ειδικού εθνικού συντονιστή, πρώτον για τις επιστροφές, ώστε να επιταχυνθούν οι επιστροφές, και είμαστε στη διαδικασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ορίσουμε ανώτατο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας που θα αναλάβει τον συντονισμό των επιστροφών αφενός, διότι όσοι πιστεύουν στο άσυλο και στην σύμβαση για την προστασία των προσφύγων θα πρέπει να πιστεύουν εξίσου και στις υποχρεωτικές επιστροφές όσων δεν δικαιούνται άσυλο, για να έχει νόημα η σύμβαση του 51 της Γενέβης, για να έχει νόημα η εξασφάλιση ασύλου από τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο σε όσους το έχουν ανάγκη, θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφονται όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται. Και εδώ έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ αγώνα και να καλύψουμε πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, διότι οι επιστροφές είναι λίγες συνολικά στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η σύμβαση, η προσφυγική, να γίνεται κουρελόχαρτο, να εξευτελίζεται η έννοια του ασύλου. Διότι εάν όποιος έρθει και πατήσει επί ευρωπαϊκού εδάφους, είτε έρθει νόμιμα είτε έρθει παράνομα, είτε αιτηθεί άσυλο είτε δεν αιτηθεί, είτε πάρει άσυλο είτε δεν πάρει άσυλο, εν τέλει μένει στην Ευρώπη, όλη η διαδικασία εξευτελίζεται. Γιατί τρώμε τόσο χρόνο και επενδύουμε τόσο πολύ στο να μελετάμε αυτές τις αιτήσεις, οι οποίες παίρνουν χρόνο, γίνονται συνεντεύξεις, γίνονται εξακριβώσεις στοιχείων, μπαίνουμε σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, βλέπουμε τα ποινικά μητρώα, ελέγχουμε τα πάντα, αν στο τέλος αυτός που απορρίπτεται δεν επιστρέφεται. Και άρα πρέπει να επιταχύνουμε. Το δεύτερο που προβλέπει αυτή η τροπολογία, η οποία επικεντρώθηκε μόνο στο τρίτο άρθρο της και όχι στα υπόλοιπα, η συζήτηση δημόσια που έγινε στην Ελλάδα πριν τα Χριστούγεννα, είναι ο εθνικός συντονιστής για την πάταξη της παράνομης διακίνησης. Όπου εκεί, και εκεί χρειαζόμαστε πάλι ανώτατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργού Μετανάστευσης, που θα εδρεύει στο Υπουργείο Μετανάστευσης για να συντονίσει ακριβώς αυτή την προσπάθεια, η οποία δεν μπορεί να μένει μόνο στο μικρό ψάρι, στον μικροδιακινητή, αν θέλετε, μέσα εισαγωγικά που οδηγεί τη βάρκα ή το αυτοκίνητο, αλλά θα πρέπει να προχωρήσει στην εξάρθρωση των δικτύων που κρύβονται πίσω από το μικρό, στα μεγάλα ψάρια, που βρίσκονται στην Άγκυρα, που βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, που βρίσκονται σε άλλες πόλεις του εξωτερικού, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, που έχουν πίσω τους ευυπόληπτους, να πούμε, πολίτες, δικηγόρους, χρηματιστές που διακινούν τα δισεκατομμύρια. Και για να πατάξουμε αυτό το δίκτυο της διακίνησης, που είναι η μάστιγα των ημερών, χρειαζόμαστε ένα δίκτυο συνεργασίας. Συνεργασίας μεταξύ τρίτων χωρών, με τις αρχές ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών για την ανταλλαγή πληροφοριών, προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Και αυτόν τον ρόλο θα παίξει αυτός ο εθνικός συντονιστής, να συντονίζει όλη αυτή την γιγαντιαία προσπάθεια που χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα, λοιπόν, προβάλλει σήμερα ως πετυχημένο μοντέλο διαχείρισης, παρά τις ελλείψεις, τα προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά και είμαι εδώ για να ακούσω και να ακούσω όλες τις απόψεις, ένα πολύ ανοιχτό πνεύμα συζήτηση για αυτό το κρίσιμο ερώτημα που είναι ζήτημα που είναι η μετανάστευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εν ώψη των ευρωπαϊκών εκλογών να υπάρχει η εναλλακτική πρόταση αυτού που εγώ ονομάζω μέση οδός. Η οδός της λογικής,
η οδός του ορθού λόγου. Απέναντι στους κραυγάζοντες της μιας πλευράς, οι οποίοι θέλουν μια άλλη Ευρώπη, όχι των ευρωπαϊκών αξιών, αλλά μια Ευρώπη της εχθροπάθειας, με λαϊκιστικές κραυγές εύκολες, που ακούγονται εύκολα και συγκινούν κάποιους, αλλά δεν δίνουν λύση στο πρόβλημα. Δεν δίνουν καμία λύση στο πρόβλημα. Και αν έχετε την οποιαδήποτε αμφιβολία, δείτε τις επιπλοκές που ζει η Βρετανία μετά το Brexit, που προκλήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη μετανάστευση. Το Brexit έγινε στη Βρετανία το 2016 με την υπόσχεση ότι θα μειωθεί η μετανάστευση και η μετανάστευση στη Βρετανία του Brexit έχει τριπλασιαστεί. Δείτε αν θέλετε την Ιταλία και πώς ήρθε στην εξουσία η νέα κυβέρνηση με την οποία έχουμε άριστη συνεργασία της Τζόρτζια Μελόνι και τι εν τέλει αναγκάστηκε να πράξει προσπαθώντας να διαχειριστεί την τεράστια κρίση που είχε στη Λαμπεντούζα και όλα τα υπόλοιπα το 2023. Απέναντι λοιπόν στους κραυγάζοντες της μιας πλευράς αλλά και στους, πώς να το πούμε, αφελείς, αν θέλετε, της άλλης πλευράς, με τα κροκοδίλια δάκρυα, κροκοδίλια πραγματικά και υποκριτικά δάκρυα, στα οποία δεν είναι μόνο η άκρα αριστερά, όπως είχαμε συνηθίσει. Αν δείτε τη ΛΥΜΠΕ, την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα δείτε ότι μεγάλο μέρος των πρασίνων, των σοσιαλιστών, έχουν προσχωρήσει σε μια, στο Ευρωκοινοβούλιο εννοώ, όχι στους ευρωπαϊκούς λαούς, έχουν προσχωρήσει σε μια ακραία άποψη, που δεν υπήρχε πριν από 10, 20, 30 χρόνια. Είναι καινούριο το φαινόμενο αυτής της τρομακτικής απόκλησης μεταξύ των δύο πόλων. Κάποτε υπήρχαν πολύ πιο εύκολες συνενέσεις. Σήμερα έχουμε μεγάλη απόκληση και στην Αμερική, μεταξύ του Ρεπουμπλικανικού και του Δημοκρατικού Κόμματος, μιας πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Και η απόκληση δεν αφορά μόνο την άκρα δεξιά. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στην οποία επικεντρώνεται πολύ συχνά ο δημόσιος διάλογος. Η απόκληση αφορά και πολύ μεγάλο κομμάτι της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Σοσιαλιστών, πρασίνων, φιλελευθέρων και προφανώς της ευρωπαϊκής αριστεράς. Η οποία λέει τι. Το λέει ξεκάθαρα στο ΛΥΜΠΕ. Στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι οποιαδήποτε προστασία των συνόρων, προσέξτε το αυτό, των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, πάει ενάντια στα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάει ενάντια στον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή νόμο. Αυτές τις παραφροσύνες, απέναντι σε αυτές τις παραφροσύνες, είμαστε εμείς υποχρεωμένοι να χαράξουμε πορεία που λέει ναι στην αυστηρή προστασία των συνόρων, των εξωτερικών συνόρων, ότι είναι κυριαρχικό δικαίωμα της Ένωσης να επιλέγει ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει, πέρα από την προστασία που δίνει στους πρόσφυγες, αλλά από εκεί και πέρα εμείς θα αποφασίσουμε, όχι οι διακινητές, και δεν αντίκειται ούτε στον εθνικό ούτε στο διεθνή νόμο, το αντίθετο είναι υποχρέωση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ακολουθήσουν αυτό που θέλει η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών λαών. Μιας αποτελεσματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού και ταυτόχρονα, ναι, χρειαζόμαστε νόμιμες εναλλακτικές μετανάστευσης με όρους και κανόνες σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. Παραλάβαμε λοιπόν τον περασμένο Ιούλιο μια δύσκολη κατάσταση με την Ευρώπη, την επαύριο της μεγάλης τραγωδίας στην Πύλο στις 14 Ιουνίου επί υπηρεσιακής. Θεωρώ ότι 6 μήνες μετά μπορώ με κάποια σιγουριά μπροστά στην εθνική αντιπροσωπεία, στους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού, στους οποίους πάντοτε υποτασσόμεθα και λογοδοτούμε, να πω με σιγουριά και ασφάλεια ότι πετύχαμε να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή σχέση. Και αποδεικνύεται αυτό στα αυξημένα κονδύλια, αλλά και σε μια σειρά από πράγματα που πετύχαμε το προηγούμενο διάστημα. Ένα, πετύχαμε να διαχειριστούμε την πανευρωπαϊκή αύξηση των ροών. Σήμερα μιλάνε στην Ισπανία για 1000% αύξηση στα Κανάρια νησιά. 1000% τον Ιανουάριο του 2024. Εμείς δεν είχαμε αυτές τις ακρότητες.
Και όσες ροές είχαμε, που είχαμε να διαχειριστούμε, αυξημένες ροές, δεν υπάρχει αμφιβολία, τις διαχειριστήκαμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα πολύ καλύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου είδατε φαινόμενα αυτές οι αφίξεις να μένουν στο πεζοδρόμιο, στις πλατείες, σε ανοιχτούς χώρους, γιατί δεν ήξεραν πώς να τους διαχειριστούν. Εδώ υπάρχει ένα σύστημα αποδοχής, ένα σύστημα ασύλου, το οποίο με ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες, με ασφάλεια για τους αιτούντες άσυλο, διαχειρίζεται αυτά τα αιτήματα. Τρίτον, έχουμε μεγάλη πτώση στις ροές, που το καταφέραμε χάρη στην εγρήγορση των δυνάμεων ασφαλείας, των αρχών ασφαλείας της χώρας, όπως είναι η αστυνομία, και κατεξοχήν το λιμενικό, που δίνει έναν καθημερινό αγώνα στη θάλασσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά έχει να κάνει και με την καλύτερη συνεργασία που πετύχαμε με την Τουρκία, η οποία ξεκίνησε στις 19 Σεπτεμβρίου με τη δική μου επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογο Αλή Γερλίκαγια, τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος θα έρθει για πρώτη φορά σε επίσημο ταξίδι. Είχε συνοδεύσει για πρώτη φορά, ήρθε στην Ελλάδα συνοδεύοντας τον Τούρκο πρόεδρο στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στο επίσημο ταξίδι τους, της μεγάλης τουρκικής αντιπροσωπείας, και τώρα μόνος του, για να προχωρήσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία, η οποία φέρνει αποτελέσματα επί του πεδίου. Χωρίς εφησυχασμούς, χωρίς καμία, πώς να το πούμε, έλλειψη εγρήγορσης, δεν μας το επιτρέπει το διεθνές περιβάλλον, το τόσο επιβαρημένο σήμερα. Δείτε τι γίνεται στο Σαχέλ, νοτίως της Αιγύπτου, δείτε ακόμα περισσότερο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, που όπως έχω πει και αλλού, 8 χώρες στέλνουν πυράβλους η μία στην άλλη. Το Ισραήλ στη Γάζα, η Γάζα στο Ισραήλ, ο Λίβανος με τη Χεσμπολά στο Ισραήλ, το Ιράν στο Πακιστάν, το Πακιστάν στο Ιράν, το Ιράν στο Ιράκ, η Ιορδανία στη Συρία, η Χούτι ο νουκέστη τελειωμός, οι Αμερικάνοι στη μέση, και τελούμε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης ανάφλεξης. Άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν πέσει. Και από εκεί και πέρα, στο ζήτημα της νόμιμης μετανάστευσης, προχωράμε με συγκεκριμένο σχέδιο να δώσουμε νόμιμες εναλλακτικές. Τα δύο πάνε μαζί. Για να καταπολεμήσεις το παράνομο, πρέπει να έχεις τη νόμιμη εναλλακτική. Αλλά και για να αποδεχθεί τη νόμιμη εναλλακτική η ελληνική κοινωνία, η τόσο τραυματισμένη από τη δραματική και τραγική εμπειρία της περίοδου 15-19, για να αποδεχθεί η ελληνική κοινωνία αυτό που λέμε εμείς, ότι χρειαζόμαστε λελογισμένη, νόμιμη μετανάστευση, με όρους και κανόνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, για να το αποδεχθεί αυτό θα πρέπει να της εξασφαλίσουμε τη σιγουριά και την ασφάλεια ότι καταπολεμούμε αποδοτικά, αποτελεσματικά το παράνομο. Άρα η πολιτική μας, η διπλή, η διτή, οι δύο άξονες πάνε χέρι-χέρι. Και αυτό ήρθε να πει η Ήλβα Γιόχανσον. Αυτό το μοντέλο ήρθε να επενέσει. Ότι εδώ στην Ελλάδα κάνετε και το ένα αποτελεσματικά και το άλλο αποτελεσματικά. Και υπό αυτή την έννοια είσαστε η φωνή της μέσης οδού, της λογικής, των λύσεων, όχι των κραυγών, όχι των εύκολων των λόγων των μεγάλων, που φέρνει αποτελέσματα και στην πάταξη της διακίνησης και στη μείωση των ροών, αλλά και στην νόμιμη εναλλακτική της μετανάστευσης που χρειαζόμαστε. Προχωρώντας πρώτον με την τροπολογία που ψηφίσαμε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, πολύ μεγάλη και ασυνήθιστη πλειοψηφία, αν θέλετε, όχι μόνο για τα ελληνικά κοινοβουλευτικά δεδομένα, όπου δεν θυμάμαι πρόταση της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίζεται από όλη την αντιπολίτευση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πλην των κομμάτων στα δεξιά μας, έτσι δεν είναι, 262 ψήφοι, αλλά ασυνήθιστη για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όπου σήμερα δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή κυβέρνηση η οποία μπορεί να εξασφαλίσει τέτοιες συνενέσεις στο ζήτημα της μετανάστευσης που έχει γίνει τόσο πολωμένο, τόσο διχαστικό. Βλέπετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Μακρόν, βλέπετε την κυβέρνηση της Μελώνη που προσπαθεί να βρει λύσεις μέσω Αλβανίας ή του Σούνακ μέσω Ρουάντας, για να μην σας πω τι γίνεται στο Βερολίνο. Υπό αυτή την έννοια, ναι, η Ελλάδα είναι επενέσιμη και επενετέα, όπως είπε, δεν το λέω εγώ, το λέει η Σουηδή,
επαναλαμβάνω, Σουηδή, σοσιαλδημοκράτης, Ευρωπαία Επίτροπος, Ήλβα Γιόχανσον. Δώσαμε λοιπόν το πρώτο βήμα, στα τρία βήματα της νόμιμης, στο πρώτο βήμα, αυτήν την οδό της νομιμότητας, στους ήδη διαμένοντες εδώ, επί χρόνια, οι οποίοι πολλοί από αυτούς μιλάνε ελληνικά, είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία και για τον α ή β λόγο δεν έχουν χαρτιά. Τους δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Άπαξ. Δεύτερο βήμα. Προχωράμε στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών εργασιακής κινητικότητας με φιλικές χώρες, όπως είναι η Αρμενία, όπως είναι η Γεωργία, όπως είναι η Μολδαβία από την Ευρώπη, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και βέβαια η Ινδία, στην οποία θα πάει ο Πρωθυπουργός στα τέλη του μήνα. Μεταξύ των συμφωνιών που θα υπογραφούν θα είναι και αυτοί, και πιστεύουμε ότι αυτές οι έξι που θα καλύψουν τις συγκεκριμένες μας ανάγκες θα έρθουν προς κύρωση μέσα στην Άνοιξη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και το τρίτο μεγάλο βήμα, πέρα από αυτά που υπογράφουμε, συμφωνούμε και θέλουμε να κάνουμε, έχει να κάνει με τον ριζικό εξυγχρονισμό και αναβάθμιση του διοικητικού μηχανισμού της νόμιμης μετανάστευσης, ο οποίος σήμερα, κατά τα ψέματα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, πάσχει. Και εδώ έχουμε ένα παράδοξο. Αυτός που έρχεται παράνομα στην Ελλάδα, το έχω πει και το έχω ξαναπεί, και αιτείται άσυλο, λαμβάνει απάντηση από την εξαιρετική υπηρεσία ασύλου την οποία έχουμε φτιάξει από το μηδέν. Το 2012 δεν υπήρχε. Μέσα σε μια δεκαετία έχουμε φτιάξει ίσως την καλύτερη υπηρεσία ασύλου της Ευρώπης. Αυτός λοιπόν που αιτείται άσυλο μπορεί και παίρνει απάντηση σε μερικές εβδομάδες. Ο νόμιμος μετανάστης που έχει έρθει εδώ νόμιμα, που δουλεύει εδώ νόμιμα, που πληρώνει φόρους και εισφορές και αιτείται ανανέωση της άδειας διαμονής του, ταλαιπωρείται, μπορεί και χρόνια, για την ανανέωση αυτής της άδειας. Ταλαιπωρείται ο ίδιος, ταλαιπωρείται ο εργοδότης, ταλαιπωρούνται τα δημόσια ταμεία, τα οποία προσβλέπουν σε φόρους και εισφορές, και αυτό είναι μια κατάσταση προφανώς που έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Προφανώς, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα, διότι μέχρι χθες η Ελλάδα εξήγαγε εργατικό δυναμικό, μετανάστες και πολλούς Έλληνες, τους οποίους τώρα θέλουμε να φέρουμε πίσω. Αλλά όσο κι αν είναι μέσα σε πολλά εισαγωγικά ευχάριστο πρόβλημα που έχει να κάνει με την δυναμικότητα της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να παρέμβουμε. Και θα παρέμβουμε μέσα στο 24 με μια σειρά από μέτρα για να εξασφαλίσουμε την γρήγορη και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών των αιτήσεων, οι οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Πάρα πολύ λοιπόν γρήγορα βλέπετε ότι σε όλα τα μέτωπα υπάρχει σημαντική πρόοδος. Στο μεν ευρωπαϊκό, ξεκινώντας από την δυσκολία που προκάλεσε η τραγωδία της Πύλου, έχουμε μια μεγάλη συμφωνία που ζητούσαν για χρόνια οι νησιώτες μας για τη διευκόλυνση πρόσβασης των Τούρκων τουριστών σε 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, το οποίο φέρνει ανάπτυξη, φέρνει και συνεργασία και καλύτερη, πώς να το πούμε, συνύπαρξη με τους απέναντι. Διότι εδώ το μοντέλο είναι αυτό. Να έρχονται με ημερόπλια, να έρχονται με διαβατήρια, να έρχονται με βίζες, να επενδύουν στον τουρισμό των νησιών μας, να μην έρχονται κολυμπώντας, να μην έρχονται με σχεδίες, να μην έρχονται με βάρκες. Περί αυτού πρόκειται. Να φύγουμε από το παράνομο και να μπούμε στο νόμιμο. Όπως το θέλουμε εμείς οι φιλόξενοι οικοδεσπότες που είμαστε οι Έλληνες. Έτσι δεν είναι? Και αυτό κάνει μια συμφωνία την οποία διεκδικούσαμε στο παρελθόν και τώρα την πετύχαμε για 10 νησιά για όλο τον χρόνο και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την Άνοιξη και ήδη υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον επενδυτικό για τα νησιά που έχουν σηκώσει τόσο μεγάλο βάρος. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω εγώ ως υπουργός, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση συνολικά, ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα στους νησιώτες μας, στον αγώνα που κάνουν, με πρόσθετες χρηματοδοτήσεις, με ειδικό καθεστώς για το ΦΠΑ, με τέτοια μέτρα που φέρουν ανάπτυξη. Και βεβαίως η αύξηση της χρηματοδότησης, και βλέπετε τα δύο δις πώς κατανέμονται στα τρία διαφορετικά ταμεία, στα δύο ταμεία και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, το EUAA, σήμερα. Και στο μέτωπο της συνεργασίας με την Τουρκία, που είναι κρίσιμο, κρίσιμο για να έχουμε αποτελεσματική διαχείριση.
Έχουμε τους δύο εθνικούς συντονιστές. Έχουμε αυτή τη συνεργασία και επί του πεδίου. Δεν εφησυχάζουμε. Καθημερινά τσεκάρουμε τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Παίρνουμε τα στοιχεία. Παίρνουμε το πόσες βάρκες ανέκοψε και επέστρεψε το τουρκικό λιμενικό. Θα είναι εδώ στις 21 Φεβρουαρίου ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών για να δούμε ξανά τα στοιχεία και να δούμε αυτή τη συνεργασία πώς προχωράει. Το βέβαιο είναι ότι από τα υψηλά του Σεπτεμβρίου έχουμε σήμερα μία κατακόρυφη πτώση που ξεπερνάει το 70%. Μην θεωρήσετε ότι έχει να κάνει με το χειμώνα. Θα είναι λάθος να πιστέψετε ότι είναι εποχιακό. Πρώτον, γιατί δεν είχαμε χειμώνα. Αλλά δεύτερον και σπουδαιότερον, διότι το μοντέλο των διακινητών έχει αλλάξει, θα το ξέρετε αυτό, και η μεταναστευτική πίεση αυξάνει στην κακοκαιρία. Δεν μειώνεται. Είχαμε 9 μποφόρ στο Αιγαίο και ήταν η μέρα που δεν μπορούσε να επιχειρήσει το λιμενικό, που οι κάμερες δεν βλέπουν λόγω βροχής και τα λοιπά, και ήταν η χειρότερη μέρα. Διότι οι διακινητές έχουν γίνει θρασίτατοι, δεν οριδούν προουδενός, δεν διστάζουν να βάλουν εγκύους, αναπήρους, παιδιά, ανθρώπους που δεν ξέρουν να κολυμπούν, που δεν έχουν δει θάλασσα σε ένα φουσκωτό, και να το βγάλουν με 9 μποφόρ, αν έχετε, και τοπικά 10, προκειμένου να ξεφύγουν από τους ελέγχους τους οποίους κάναμε. Άρα, δεν είναι ένα φαινόμενο, αυτό θέλω να πω, εποχικό και γι' αυτό παροδικό. Έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα που έχουν γίνει επί του πεδίου και γίνονται διαρκώς. Να ολοκληρωθεί ο φράχτης στον Εύρο. Έχουμε βουλευτή Εύρου εδώ στην αίθουσα. Θυμάστε τα προβλήματα που είχαμε στον Εύρο τον Αύγουστο με τους διακινητές στην Εγνατία. Τα λύσαμε. Και εκεί οι ροές έχουν ελαχιστοποιηθεί. Και απομένει το μέτωπο το θαλάσσιο, το οποίο είναι πιο δύσκολο, το οποίο και αυτό έχει μεγάλη πρόοδο και βλέπετε εδώ τα στοιχεία. Και βέβαια σε ευρωπαϊκό επίπεδο το νέο σύμφωνο μετανάστευσης, το οποίο έχει επικριθεί από τους... και στην ουσία δεν έχει ικανοποιήσει κανέναν, γιατί έτσι γίνεται στους συμβιβασμούς, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία και εμείς στηρίξαμε, διότι για πρώτη φορά εισάγει την υποχρεωτική αλληλεγγύη. Και βέβαια νέες πρωτοβουλίες, τις οποίες σας είπα, όπως το talent pool, τη δεξαμενή ταλέντων που θέλουμε. Τα τρία βήματα λοιπόν της δικιάς μας πολιτικής στην όμιμη μετανάστευση έχουν να κάνουν με την τροπολογία που ψηφίσαμε, ήδη το κάναμε το πρώτο βήμα, η οποία αρχίζει και εφαρμόζεται, για αυτούς που είναι ήδη εδώ. Δεύτερον, τις μετακλήσεις εργαζομένων από τις φίλες χώρες που έχετε εδώ, η οποία προχωράει και ολοκληρώνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση προκειμένου να τις υπογράψουμε και να τις φέρουμε στη Βουλή για κύρωση. Και τρίτον, τον εξυγχρονισμό του διοικητικού μηχανισμού. Με αυτά, κυρίες και κύριοι, θα κλείσω. Σας μίλησα λίγο παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτή η ενημέρωση και είμαι στη διάθεσή σας πραγματικά να ακούσω ό,τι έχετε και να απαντήσω στη δευτερολογία.